Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ακολουθεί η εκπομπή Styles News με τη Χαρά Καμάρη και την Αθανασία Παρλαπάνη. Πολύ καλησπέρα σας. Στα ηχεία σας εκπέμπει η ραδιοφωνική εκπομπή Style News του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι η Καμάρη Χαρά και μαζί με την Αθανασία Παρλαπάνη θα συζητήσουμε σήμερα για νέες τάσεις της μόδας σε ρούχα καθώς και σε παπούτσια, καθώς και για την επιλογή ρούχων ανάλογα με το σωματότυπο μιας γυναίκας. Γεια σας, εγώ είμαι η Αθανασία και θα ήθελα να ξεκινήσουμε να τα πούμε, να σας πω για τις νέες τάσεις της μόδας. Φέτος κυρίως θα δούμε από χρώματα το κόκκινο. Το κόκκινο, το έντονο, το κόκκινο της φωτιάς. Συνήθως σε κουστούμι, πάνω κάτω, σακάκι, παντελόνι, κυρίως και φούστα. Θα το προτιμήσουμε και σε φορέματα. Από εκεί και πέρα, έπειτα, βελούδο, βελουτέ ύφασμα. Εκεί θα το δούμε και σε zip kilot και σε παντελόνα και σε ολόσωμη φόρμα. Έχει κυκλοφορήσει και το μαγιό, Κυκλοφορούσε το καλοκαίρι πάρα πολύ το σουέτ, όπως και το βελούδινο. Το σουέτ το καλοκαίρι όχι τόσο, κυρίως το βελούδο. Το είδα σε αρκετές κοπέλες. Εντάξει, εγώ δεν το πρόσεξα πάρα πολύ είναι η αλήθεια το σουέτ, αλλά εντάξει. Κυρίως το σουέτ τώρα θα το δούμε το χειμώνα, ειδικά σε φούστες. Φούστες, μίνι και όλα σουέτ, πάρα πολλές σε αποχρώσεις. Του καφέ, κυρίως καπουτσίνο εκείνο το χρώμα, αλλά και σκούρο καφέ. Μόκα, κόκκινο, έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ και τον γκρι. Όλες οι αποχρώσεις του γκρι θα έλεγα. Ναι, ναι, και εγώ. Όπως και η ταινία που λέγαμε, 50 αποχρώσεις του γκρι. Ναι, μια από τις καλύτερες. Αστιάκι. Ναι. Επίσης, πάρα πολύ διαφάνεια θα δούμε. Πάρα πολύ διαφάνεια. Και κάτω από τη διαφάνεια, όχι απλά τυπώματα, ούτε και τύματα. Διάφορα μοτίβα από μπλούζες μέχρι και από απλά σακάκια και από πάνω οι διαφάνειες. Μου θυμίζει τη δεκαετία του 70 που βγαίνανε με τα μπλουζάκια και από μέσα με τα σουτιέν. Ξέρεις που φαινόταν αυτό το προκλητικό, το σεξι, το... όλο αυτό τέλος πάντων. Αρκετά σεξι θα το έλεγα. Ναι. Αλλά συνήθως τώρα που, είναι και, που έρχεται και χειμώνας, φοράνε αρκετά ρούχα από μέσα και από πάνω φοράνε τη διαφάνεια, τύπου σαν παλτό διαφανές. Δεν ξέρω, καταλαβαίνεις τι ακριβώς λέω. Τύπου αδιάβροχο, συγγνώμη. Δεν ξέρω, εγώ το είδα πάρα πολύ σε κοπέλες, ειδικά για το βραδινό το ντύσιμο, η καμπάνα, με αυτό το διαφανές το μπλουζάκι και από κάτω το σουτιέν. Και το σουτιέν έχω να τονίσω ότι μπορεί κάποιες βασικά το βάζουν από κάτω και σουτιέν το οποίο είναι διαφορετικό χρώμα με την μπλούζα. Δηλαδή φοράνε μαύρο μπλουζάκι και άσπρο το σουτιέν. Κάτι που παλιότερα όταν το έβλεπες ήταν κάτι σαν αντιστοιχιακό. Κυρίως θα έλεγα ότι αυτό το κάνουν για αντίθεση. Τους αρέσει πιο πολύ η γυναίκα να μην είναι μονότονη, περισσότερες γυναίκες από όσο ξέρω, να μην είναι μονότονες, να μην είναι από πάνω μέχρι κάτω, δηλαδή μαύρο. Θα προτιμήσουν αυτό που είπες, κάτι για παράδειγμα σε γκρίζα διαφάνεια και από μέσα μαύρο εσώρουχο. Γκρίζα διαφάνεια. Ναι. Δεν μου λέει και πολλά. Εσένα, κάποιες αρέσεις ναι, ίσως ναι. Λέει όμως. Ίσως ναι. Ωραία, κυκλοφορούν πάρα πολύ και τα ρούχα με κεντήματα. Και δαντέλα. Το είδα και σε παπούτσια, έχω να σου πω, Αθανασία, όπως πέρσι κυκλοφορούσε το μποτάκι με το χοντρό το τακούνι. Φέτος αυτό το τακούνι λοιπόν, βασικά φέτος σε αυτό το τακούνι λοιπόν προσθέτεται το κέντημα. Τι έχεις να πεις γι' αυτό, σ' αρέσει? Το κέντημα και η δαντέλα, κυρίως η δαντέλα θα έλεγα, θα τη δούμε παντού. Όταν σου λέω παντού, παντού. Σε έναν απλό γιακά στο σακάκι. Στο μανίκι στο τέλος, στο παντελόνι στο τέλος, παντού η δαντέλα, παντού και όλα τα είδη της δαντέλας. Όσο για το κέντημα, ναι, κυκλοφορεί πολύ και στα παπούτσια. Σε αυτό που είπες, η αλήθεια είναι ότι εμένα δεν μ' αρέσει, δεν θα το προτιμήσω. Δεν σου αρέσει το κέντημα ή το χοντροτακούνι?
Δεν μου αρέσει το κέτημα πάνω στο παπούτσι που ανέφερες. Πρέπει να το ανέφερες, πριν δεν κάνω λάθος. Απλά νομίζω ότι δεν σ' αρέσει το χοντρό τακούν, γιατί οι περισσότερες γυναίκες δεν τους αρέσει, γιατί λένε ότι είναι χοντροκομμένο. Τους αρέσει πιο πολύ το παλιό, το σεξ, το λεπτό, το ψηλό. Γιατί πλέον τα χοντρά τακούνια, εκτός το ότι είναι χοντρό, είναι και πιο κοντά πλέον βγαίνουν. Δεν βγαίνουν, ας πούμε, σαν τις γόβες που έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Πάνω σε αυτό που είπες, ναι, έχεις δίκιο. Είναι ξεκάθαρα όμως το στυλ της γυναίκας. Κάποιες γυναίκες προτιμάνε το λεπτό το τακούνι για πιο κομψό και το χοντρό το τακούνι και για πιο άνετο, okay, αλλά και για πιο casual στυλ, να το πω και έτσι. Πάντως αυτό που είπες για την ξεκούραση για το τακούνι, πιστεύω ότι μπροστά στα κάλλη, τι είναι η κούραση, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, εγώ προτιμώ να βγω με τη γόβα την ψηλή και ας γυρίσω σπίτι, σπονάνε τα πόδια μου, παρά να βγω με το χοντρό και να πω ότι εντάξει, okay, είμαι ξεκούραστη. Μιλάς σε μια γυναίκα η οποία όλο το χειμώνα φοράει μπότες με τακούνια ή μποτάκια με τακούνια. Δεν φοράω τίποτα άλλο γιατί τα λατρεύω τα τακούνια. Δεν με νοιάζει η κούραση, δεν με νοιάζει αν ξυπνήσω 7 η ώρα το πρωί και βγω στη δουλειά ή πάω οπουδήποτε ή τη βόλτα μου ή τον καφέ μου. Ναι, θα βάλω το τακούνι μου και θα γυρίσω το βράδυ σπίτι ψόφια. Να, δεν με νοιάζει. Το θέμα είναι να μπορείς να το περπατήσεις κιόλα το τακούνι. Δεν υπάρχουν λίγες γυναίκες που δεν μπορούν να τα περπατήσουν. Ναι, σίγουρα σε αυτό συμφωνώ και πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή, δηλαδή ότι πέρα από το αισθητικό κομμάτι, ας δούμε και όλα αν μπορούμε να το αντιπροσωπεύσουμε αυτό. Δηλαδή, μη μου βάλεις τη 15 πόντους γόβα και δεν μπορείς να την περπατήσεις. Νομίζω ότι είναι αντιστασιακό εντελώς, εντελώς όμως. Συμφωνώ απόλυτα. Ωραία, συνεχίζουμε με ένα ακόμα θέμα, είναι τα κοντά παντελόνια. Για εμένα προσωπικά, που είναι πάρα πολύ της μόδας, έχουν βγει ήδη από το 15 κυκλοφορούν τα κοντά παντελόνια, χειμώνα καλοκαίρι, θεωρώ ότι για εμένα τουλάχιστον δεν είναι ωραία. Πιστεύω ότι σε μια γυναίκα την κοντένουν, δηλαδή ακόμα και ψηλή να είναι, δεν μιλάω για ύψος, ένα 60-70 και ένα 80 να είναι, όταν φοράει το κοντό το παντελονάκι, δηλαδή το παντελόνι το οποίο είναι κοντό, λίγο πιο κάτω από το γόνατο, όσο να είναι της κρύβει το ύψος. Και το ύψος σε μια γυναίκα είναι ελκυστικό, είναι σεξι, για μένα. Τι λες? Θα συμφωνήσω απόλυτα και θα σου εξηγήσω το εξής. Μία γυναίκα, όσο άμα θα φορέσει το μακρύ το παντελόνι, το οποίο για παράδειγμα ένα μαύρο παντελόνι, και καταλήγει στον αστράγαλο και φορέσει μία γόβα η οποία θα είναι ανοιχτή, γόβα στιλέτου που λέμε για παράδειγμα, και φαίνεται όλο το πόδι, είναι πολύ πιο σεξι. Συμφωνώ. Εγώ είμαι πολύ υπέρ. Μ' αρέσουν οι παντελόνες. Εννοείται μακριές, έτσι. Σας είπα ότι δεν μ' αρέσουν οι κοντές. Όπως και τα κολλητά παντελόνια. Θεωρώ ότι μια γυναίκα ακόμα και λίγο παραπάνω κιλά να έχει. Δεν μιλάω για αρκετά. Μιλάω για 2, 3, 5, 10. Η παντελόνα θα δείξει πιο έντονο το σώμα της και είναι ελκυστικό αυτό. Δηλαδή ότι γενικότερα οι γυναίκες μη φοβάστε να φορέσετε στενά ρούχα, κολλητά ρούχα, εφαρμοστά. Γιατί έχετε στο μυαλό σου ότι φαίνονται τα 5-10 κιλάκια. Αυτά τα 5-10 κιλάκια είναι ελκυστικό, είναι σεξι, όσο και να το πούμε. Όπως και να το πούμε. Πάνω σε αυτό που είπες, θέλω να σχολιάσω κάτι. Είναι η αγαπημένη μου φράση ότι αφορά το styling. Μου την έλεγε συνέχεια μια αγαπημένη μου καθηγήτρια. Ότι δεν πρέπει να διορθώνουμε το πρόβλημα. Πρέπει να διορθώνουμε το πρόβλημα έτσι ώστε να υπάρξει ισορροπία στις καμπύλες. Οπότε σε αυτό που είπες, εννοείται πως μια γυναίκα που θα έχει τα 5, 6, 7 κιλά παραπάνω δεν πρέπει να βάλει κάτι φαρδί, γιατί στον έξω κόσμο προσθέτει κιλά στην ουσία. Αυτό το φαρδί δημιουργεί όγκονο, αν βάλει κάτι κολλητό δεν αναδεικνύει κάτι. Ή μπορεί να κάνει και το άλλο. Για παράδειγμα, αν έχει περισσότερα κιλάκια στο πάνω μέρος του σώματός της, δηλαδή κυλίτσα κλπ, μπορεί να φορέσει μια φαρδιά μπλουζίτσα, μια ριχτή και να φορέσει, ας πούμε, μια παντελόνα, κάτι κολλητό. Δηλαδή, να λύσει το πρόβλημα της έτσι, το λύζοντας κάτι άλλο. Συμφωνώ σε αυτό. Είναι και στο μακιγιάζ μου, το είχε πει αυτό το φίλο, ότι για παράδειγμα, αν έχει μεγάλες βλεφαρίδες, το λύσει τις βλεφαρίδες σου. Δηλαδή, μην το λύζει φρύδια βλεφαρίδες όλα. Να πέφτει το βλέμμα ενός άντρα, μιας γυναίκας, οποιοδήποτε. Εκεί που θέλεις να πέσει, εκεί που είναι το δυνατό σου σημείο. Δηλαδή, αν λέει το βλέμμα, παίξε λίγο με τη σκιά,
βάλει λίγο το φρύδι, μην τον λύσεις τόσο πολύ το κραγιόν. Συνεχίζουμε. Ένα θέμα που βασικά αυτή η τάση της μόδας που δεν μου άρεσε και δεν μου αρέσει και ποτέ πιστεύω δεν θα την ακολουθήσω, γενικότερα δεν ακολουθώ τη μόδα, είναι τα φουσκωτά μπουφάν. Δεν μου αρέσουν. Προτιμώ δηλαδή να βάλω μια ζακέτα, να βάλω ένα κορμάκι, να βάλω μια μπλούζα, να βάλω ένα μπουφάν, ένα δερμάτινο. Να βάλω κάτι το οποίο ίσως και κρυώσω από εγώ έξω, παρά το φουσκωτό το μπουφάν. Θεωρώ ότι παίρνω ότι σου προσθέτει κιλά, έτσι δεν είναι. Είναι κάτι που δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει. Ναι, θα συμφωνήσω πάλι. Είναι πολύ σωστά όλα αυτά που λες. Γενικότερα κυκλοφορεί αυτή η μόδα πάρα πολύ στο εξωτερικό και δεν μιλάω για τα φουσκωτά, τα κολλητά. Μιλάω τα φουσκωτά τα οποία θα τα δούμε βέβαια και στην αγορά σε λίγο καιρό. Τα οποία είναι κολλητά από πάνω, φουσκωτά από κάτω. Δηλαδή είναι του στυλ πώς είναι οι ριχτές οι μπλούζες. Έτσι ακριβώς κάπως βγαίνουν και τα μπουφάν. Τα οποία κατά τη γνώμη μου δεν ξέρω αν θα φορεθούν. Γενικότερα ό,τι πασάρεται στην Ελλάδα από το εξωτερικό φοριέται πάρα πολύ. Αυτό που έχω να πω στους ακροατές μας είναι ότι γενικότερα μην ακολουθείτε τη μόδα. Είναι κάτι το οποίο δεν αναδεικνύει την προσωπικότητά σας. Όταν για παράδειγμα έχεις το δικό σου προσωπικό στυλ, είναι το καλύτερο. Δηλαδή το να βγαίνεις έξω και να βλέπεις τουλάχιστον 50 άτομα να είναι το ίδιο τιμένο ή να διαφέρουν σε ελάχιστα πράγματα, θεωρώ ότι δεν είναι και ό,τι πιο ωραίο. Όταν έχεις το δικό σου στυλ, αλλά δικλείς έτσι το χαρακτήρα σου. Θα συμφωνήσω πάλι. Πόσες φορές έχω συμφωνήσει μαζί σου σήμερα και είμαστε ακόμα στην αρχή. Αλλά σε αυτό που είπες, πιστεύω ότι ο καθένας επειδή έχει το δικό του στυλ και αναλόγως τι στυλ έχει θα μπορέσει να βάλει ένα φουσκωτό μπουφάν. Αρχικά αυτό. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να βάλει. Μία κυρία δηλαδή που κυκλοφορεί με τη γόβα της και το κουστούμι της δεν θα μπορέσει να βάλει το φουσκωτό του μπουφάν. Και όμως τα θαλασσία βγαίνει και σε μακρύ. Δηλαδή, πώς φορούσες το παλτό. Σκέψω ένα παλτό σε φουσκωτό μπουφάν. Ναι, αλλά αυτή η συγκεκριμένη κυρία δεν θα το δοκιμάσει. Τουλάχιστον έτσι πιστεύω. Εκτός και άμα είναι κάποια κυρία η οποία θέλει μόνο να ακολουθάει τη μόδα. Για μένα δεν είναι καθόλου σωστό. Είναι αυτό που είπες. Πρέπει να έχουμε το δικό μας στυλ και όσα στοιχεία μπορούμε να ακολουθήσουμε της μόδας, τότε τα παίρνουμε και τα προσθέτουμε στο δικό μας στυλ στην ουσία. Γιατί συνήθως είναι και αυτό που λέμε. Πρέπει το ρούχο να το φοράμε, να μας φοράει. Έχεις δίκιο, Θαλασσία. Ωραία, συνεχίσουμε με τις μπλούζες και τα φορέματα μαζί με τους ώμους ή ακόμα και έξω. Έχει φορηθεί πάρα πολύ, ειδικά βλέπω σε πρωινές εκπομπές, η έξω ώμη. Δηλαδή, από τη μία υπάρχει το μπλουζάκι και από την άλλη είναι ο ώμος. Θεωρώ ότι λέει πάρα πολύ κολακευτικό αυτό για μια γυναίκα. Γενικότερα το λύζει, ακόμα και μπούστο να μην έχει. Το λύζει, δηλαδή δείχνει ότι υπάρχει κάτι. Ναι, νομίζω ότι δεν με ενθουσιάζει πολύ αυτό το κόψιμο, να πω την αλήθεια. Το βρίσκω λίγο παράξενο. Εκτός και αν δεν έχω καταλάβει τι εννοείς. Εννοώ ότι σκέψου πως είναι τα στράπλες. Ναι. Απλά έχει ένα λόγο. Α, δεν εννοείς ότι είναι μακρύ το μανίκι και είναι απλά και οι δύο οι ώμοι έξω. Όχι, όχι, αλλά και αυτό που λες μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι σαν το μπλουζάκι τώρα που φοράω, δηλαδή. Περίπου. Λες, δεν θα το έλεγα. Ναι, εντάξει, έτσι και έτσι. Ωραία, η ασύμμετρη ώμη κυκλοφόρησε πάρα πολύ στο Μιλάνο. Πάρα πολύ. Δηλαδή, και βλέπεις στο Μιλάνο ότι υπάρχουν γυναίκες γενικότερα εκεί πέρα, είναι η τάση της μόδας. Διαχρονικό είναι αυτό, έτσι. Να είναι όλες ξέρεις αδύλατες, λεπτές, όχι καλογυμνασμένες ή τσουποτές, όπως είναι εδώ πέρα, οι μεσογειακές, κλασικές γυναίκες. Καλά, εννοείται. Γενικότερα θεωρώ ότι αυτό είναι μειών μας, έτσι, εμάς τις τσουποτές που έχουμε λίγο περισσότερα κιλάκια, ότι τις αδύλατες γενικότερα δείχνει το ρούχο, βασικά όλα τα ρούχα δείχνουν ωραία. Σε εμάς, για παράδειγμα, ένα μπλουζάκι μπορεί να δείξει πιο σεξι, αλλά όσο να λέει η αδύλατη, είναι αδύλατη. Ό,τι και να βάλει θα τη πάει. Και πάντα ήταν αυτό το παράπονο μου. Πάντα δηλαδή όταν βλέπεις αυτές τις τα ξύλα που λέμε, τις αδύλατες μωρέ, τις πολύ αδύλατες που νομίζω ότι τα σπάσουν. Λες ότι τους πάλι τα πάντα. Τρομερό παράπονο. Θα διαφωνήσω. Δεν σ' αρέσουν. Θα διαφωνήσω πάρα πολύ. Δεν το θεωρώ πρότυπο αυτό το σώμα, να το πω και έτσι, ούτε πολύ μ' αρέσει. Γιατί το ρούχο
Πρέπει να έχει λίγο καμπύλη, πρέπει να έχει λίγο στήθος για να κάθεται πιο ωραία. Καλά, αυτό το λέμε εμείς οι οποίες είμαστε μεσογειακές γυναίκες στο εξωτερικό. Δεν με λες εμένα μεσογειακή γυναίκα, 1,5 μέτρο άνθρωπος, χωρίς καμπύλες, χωρίς στήθος. Οι μεσογειακές γυναίκες δεν φημίζονται για το ύψος τους. Έτσι δεν είναι. Ναι, αλλά διαφημίζονται λίγο για τις καμπύλες, λίγο για κάτι. Εγώ καμπύλες δεν βλέπω σε μένα, βλέπεις εσύ καμπύλες. Λέω απλά δεν τις αναγνωρίζεις εσύ. Δεν αναγνωρίζεις το σώμα σου. Δεν θα το έλεγα. Έλε. Δεν σε θεωρώ ότι είσαι μια γυναίκα η οποία ούτε δεν έχει στήθος. Τέλος πάντων, γενικά τα χαρακτηριστικά μιας μεσογειακής γυναίκας. Θέλω να σου πω ότι στο εξωτερικό γενικότερα είναι αυτό πρότυπο σωματότυπου. Δηλαδή αναλογία 60-90-60. Λέει, όπως για παράδειγμα, πας σε ένα πρακτορείο, θα σου πούνε ότι πρέπει να τηρείς αυτές τις αναλογίες. Συγγνώμη, αλλά είπες λάθος τις αναλογίες. 90-60-90, λέει. Φαντάζομαι. Με 90 μέση κούκλα μου δεν είσαι μοντέλο. Συγγνώμη κιόλας. 90-60-90, λοιπόν, είναι το πρότυπο μιας γυναίκας στο εξωτερικό. Είναι αυτό που αγαπάνε, αυτό που λατρεύουν. Βέβαια, ο Αρμάλι αρχίζει και κάνει, θέλει βασικά να υιοθετήσει έναν άλλο τύπο γυναίκας. Ελπίζω να τα καταφέρει, να χαρούμε κι εμείς οι πιο χυμώδεις γυναίκες, να το πω έτσι. Λέει, γιατί βλέποντας, υπάρχει αυτό το μοτίβο, να το πω έτσι, στο εξωτερικό. Νιώθουμε μειολεκτικά κι εμείς. Δηλαδή βλέπεις, άμα πας σε ένα μαγαζί για παράδειγμα, θα δεις ότι σου λέει one size, one size, one size. Και εννοείται βγαίνει το πρώτο άτομο που μπορεί να το φορέσει, είναι ένα άτομο με αυτές τις αναλογίες. Κοίτα, όσον αφορά το one size, έχει βγει το one size για να το φοράνε γυναίκες, τώρα θα σου πω παράδειγμα, από 45 κιλά μέχρι και 65-70 κιλά. Είναι αναλόγως, τώρα και πάμε στο θέμα σχεδιαστικό, αλλά θα το αναφέρω για να το ξέρετε. Επειδή χρησιμοποιούνται υλικά και ελαστικά υφάσματα, γι' αυτό και λέγονται one size. Αλλιώς, άμα δεν θα μπορούσαν να το βάλουν πολλές γυναίκες, να το πω και έτσι, θα είχαμε το small, medium, large, extra large, τα γνωστά σε όλες μας. Ναι, αλλά κατά κύριο λόγο φτιάχνονται για αυτές τις αναλογίες. Γι' αυτό υπάρχει one size. Δηλαδή, one size θα μπορούσε να ξεκινήσει από μια γυναίκα η οποία είναι 50 κιλά ή ακόμα και 70, να το πω έτσι. Σχεδιάζεται γι' αυτό. Όπως για παράδειγμα που είχε γίνει ο Σάλος με την Barbie, για ποιο λόγο λέει φτιάχνεται με αυτές τις αναλογίες και θα κυκλοφορήσει οι πιο χυμώδες. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει, γιατί όλο αυτό το μοτίβο που κυκλοφορεί στο εξωτερικό επηρεάζει πάρα πολύ τις γυναίκες. Όχι μόνο τις γυναίκες, βασικά δεν θα πω τις γυναίκες, θα πω τις κοπέλες, τα κορίτσια. Δηλαδή το έχω στο μυαλό τους αυτό το μοτίβο. Εγώ πρέπει να είμαι με αυτές τις αναλογίες, θα πρέπει να είμαι αδύνατη. Γιατί, γιατί θα μπορέσω να γίνω κοινωνικά αποδεκτή. Για ποιο λόγο να γίνεις κοινωνικά αποδεκτή? Κυρίως τώρα μιλάς για ηλικίες 15, θα πω, μήπως και 14 και πάνω, αλλά είναι και αναλόγως τώρα. Πιστεύω ότι κυρίως όλο αυτό ξεκινά από την εφηβεία λόγω σχολείου. Ναι, εννοείται. Θεωρώ ότι οι περισσότερες κοπέλες έχουμε μπει σε ένα τρυπάκι του να δηλατήσουμε το να αλλάξουμε αυτή την ηλικία. Είναι αυτή η ηλικία που αρχίζει και συνειδητοποιείς ότι ξέρεις τι, εγώ θέλω να κάνω πράγματα για τον εαυτό μου. Όχι μόνο για να γίνω κοινωνικά αποδεκτή, αλλά γιατί μου αρέσει. Γιατί μου αρέσει, ας πούμε, ο μάλλος και θέλω να αρέσω κι εγώ στο μάλλον. Για παράδειγμα, έτσι. Ναι, θα συμφωνήσω. Θα ήθελα βασικά να πιάσουμε ένα θέμα μετά από το ένα τραγουδάκι που θα παίξει. Ας ακούσουμε την Σία. Ναι. Not trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this, tell me how you... Γεια σας και πάλι. Λοιπόν, χαρούλα. Χαρά, συγγνώμη, για τον κόσμο, χαρά. Ευτυχώς για μένα προσωπικά χαρούλα. Ορίστε. Ευτυχώς τα είσαι, λέω. Χαρά, για μένα προσωπικά χαρούλα είσαι. Όταν σε ξέρω από 10 χρονών, χαρούλα είσαι για μένα, συγγνώμη. Τόσα χρόνια. Λοιπόν, φίλη μου, χαρούλα. Λέγαμε πριν. Λέγαμε για τις νέες τάσεις της μόδας. Ωραία, να συνεχίσουμε το ζιβάγκο. Ζιβάγκο. Το λατρεύω. Ό,τι πιο chic υπάρχει για τη γυναίκα. Ό,τι πιο chic. Είτε σε μάλινο, είτε σε pullover, είτε σε απλό μακό κολλητό μπλουζάκι.
και από μακριμάνικο μέχρι και 3/4 μέχρι και αμάνικο, κοντομάνικο, οτιδήποτε. Σε όλες τις αποχρώσεις θα έλεγα. Κυρίως με ψηλό μέσο, ψηλό μεση φούστα, υψηλό καβάλο παντελόνι αντίστοιχα και από μέσα η μπλούζα εννοείται. Εκτός ότι είναι σίκο όπως είπες, είναι και πάρα πολύ ζεστά. Δηλαδή... Αναλόγως. Το μακό που σου είπα, το απλό, το λεπτό, το υφασματάκι δεν είναι καθόλου ζεστό. Ίσα-ίσα. Αυτά τα φοράμε μέσα, τις κρύες μέρες του χειμώνα, τις φοράμε από μέσα, από τα πλόβερ και από τις απλές μπλούζες. Μιλάω γενικότερα για αυτά που βγάζουμε έξω. Δηλαδή, πέρσι, όπως και φέτος, γενικότερα θα δούμε ότι οι περσινές τάσεις μόδας κυκλοφορούν και φέτος. Δηλαδή, όπως κυκλοφορούσαν πέρσι πάρα πολύ τα ζιβάγκο, πάρα πολύ τα φαρδιά, πάρα πολύ τα πλεκτά, θα κυκλοφορήσουν και φέτος. Φέτος, δηλαδή, θα δούμε πάρα πολύ πλεκτό με σκίσιμο. Πλεκτό με πλεξούντες, με φιωγκάκια, σε πάρα πολλά χρώματα. Ειδικά το μπορντό. Το μπορντό φέτος, δηλαδή, πιστεύω θα φορεθεί πάρα πολύ. Καλά, θα είναι ένα από τα χρώματα που θα κάνει θράψη. Το είπαμε και στην αρχή, το κόκκινο και το μπορντό πολύ φέτος. Κυρίως το κόκκινο βέβαια, το ξανατονίζω. Το κόκκινο της φωτιάς. Γιατί ναι. Βλέπω το τονίζω, Ναι. Το κόκκινο της φωτιάς, πολύ έντονο κόκκινο, να ξέρετε. Όχι μόνο εσύ και οι ακροατές μας να ξέρουν. Κατάλαβα, δηλαδή το κόκκινο του πάθους. Ναι. 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 Όσο για τα πλεκτά, νομίζω ότι κάθε χρόνο θα είναι στη μόδα τα πλεκτά. Κάθε χρόνο. Είναι ένα ζεστό ρούχο το οποίο η γυναίκα θα το προτιμάει κάθε χρόνο. Είτε είναι μέσα στη μόδα, είτε δεν είναι. Ναι, όμως τις περασμένες χρονιές δεν ήταν τόσο. Δηλαδή, δεν έβλεπες το πλεκτό με τόσες παραλλαγές. Το σκίσιμο, σου είπα όπως είπα και πριν, το πολύ το στρας. Που θα φορεθεί πάρα πολύ και φέτος. Πάρα πολύ. Τα φορτωμένα γενικότερα. Ναι. Το στρας, η πουλια. Όλο αυτό το φόρτο. Ναι. Θα συμφωνήσω, ναι. Ναι. Φόρτωμα όχι μόνο στα πλεκτά, μην ξεχνιόμαστε, παντού. Μέχρι και τζιν με στράς, θα δείτε, μέχρι και παπούτσια με στράς. Ναι, παπούτσια με στράς. Ναι. Δεν με κολακεύει, από την αλήθεια. Δηλαδή, το έχω στο μυαλό μου κάπως αλλιώς. Δεν είδα φέτος η αλήθεια να έχει φορηθεί κάτι τέτοιο ή να έχει κυκλοφορήσει. Προφανώς τα έχεις δει εσύ, έτσι. Ναι, τα έχω δει. Θα πάμε σε ένα λεπτό σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Με λεπτομέρειες. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ακολουθήστε μας στο Instagram, παπάκι EOELAS. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ο ανεξάρτητος παρατηρητής και ο Μάκης Βραχιολίδης από τη φιλόξενη συχνότητα του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων ξεκινάμε στις 8 Νοεμβρίου, 9 με 10 το βράδυ. Φιλοξενούμενοι μας η Ραχίλ Μακρύ, η πρόεδρος του Μετόπου Νίκης. Έχουμε να πούμε πολλά, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι και μπορείτε να στέλνετε τα ερωτήματά σας στην σελίδα του Facebook που έχουμε, τον Ανεξάρτητο Παρατηρητή. Σας περιμένουμε όλες και όλους. Κάθε Τετάρτη 8 με 9 στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, η εκπομπή Μιλώντας για Τέχνη θα σας διασκεδάζει και θα σας ενημερώνει για θεατρικά κινηματογραφικά δρόμενα. Γιατί η τέχνη δεν υπακούει σε θεωρίες. Έχει τη δική της λογική και δεν ερμηνεύεται με λόγια. Με τη Γεωργιάνα Μπάρμπα και τη Σουζάνα Μπενίση. Πρεμιέρα, Τετάρτη 8 Νοεμβρίου. Γεια σας, γεια σας και πάλι. Πού είχαμε μείνει πριν, Χαρά, θυμάσαι? Είχαμε μείνει στα πλεκτά. Τέλεια. Το έχω εδώ να σας πω λίγο μία λεπτομέρεια που ήθελα πριν και το ξέχασα. Συγγνώμη. Πάρα πολλά πλεκτά θα φορεθούν με φούστες.
φούστες όλων των ειδών, κορίτσια όλων των ειδών. Από δερμάτινη φούστα μέχρι πλισέ φούστα. Καλά, πλισέ φούστα. Πλισέ. Εγώ λέω να μας αναλύσει το πλισέ, γιατί δεν είναι όλες οι ακροάτριες το ίδιο. Δεν γνωρίζουν όλοι. Για παράδειγμα, έχω να δηλώσω ότι εγώ δεν ξέρω τι είναι το πλισέ. Κούκλα μου, εσύ δεν ξέρεις τι είναι το πλισέ. Το πλισέ είναι πολύ γνωστό. Η Αθανασία, αν και δεν το έχουμε πει, είναι νέα σχεδιάστρια μόδας. Γι' αυτό τα ξέρει και μιλάει με αυτές τις ορολογίες. Οπότε, Αθανασία μου, επειδή εμείς είμαστε απλές τέλος πάντων, ναι, και δεν γνωρίζουμε από τέτοιες ορολογίες, για να λύσαμε τι είναι το πλισέ. Θα έλεγα ότι όλες οι γυναίκες ξέρουν τι είναι το πλισέ, εκτός από κάποιες σαν και σένα. Συγγνώμη κιόλας. Η λυκούλα, πάντα, πάντα. Λοιπόν, το πλισέ, κορίτσια, με απλά λόγια, θα σας εξηγήσω, πολύ απλά λόγια, είναι το ύφασμα που στην ουσία είναι σαν αρκοντεόν το λένε. Δεν ξέρω αν ψηλά. Α, είναι αυτό που όταν ήμασταν παιδιά το φορούσαμε σε βανελάκι, αυτό το ύφασμα μιλάς. Όχι. Όχι. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο ύφασμα που λες εσύ για φανελάκι. Όταν ήμασταν παιδιά δεν φορούσαμε αυτά τα φανελάκια από μέσα που ήταν με τις γραμμές στις κάθετες. Αυτό λέγεται ρήπη ύφασμα, κούκλα μου. Δεν είναι αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε εδώ πέρα ένα θεματάκι, θα το λύσουμε. Μην αγχώνεστε, θα το λύσουμε. Ωραία. Η πλισέ, η φούστα είναι κυρίως αυτές που θα δούμε κάτω στην αγορά, κυρίως τσιμισκή θα έλεγα, που είναι με λάστιχο στη μέση, κυρίως με λάστιχο. Και είναι σαν να πηγαίνει ζιγ-ζακ το ύφασμα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω και αλλιώς. Ωραία. Κατάλαβα. Πάνω κάτω. Πάνω κάτω, λέω. Τη δερματίνη, τη φούστα, τη κατάλαβες ή θες και αυτή να την εξηγήσω? Όχι, εντάξει. Κατάλαβα. Γενικότερα φέτος θα φορηθεί πάρα πολύ το δερμάτιλο. Ήδη ο οίκος Gucci βγάζει από τσάντες, παπούτσια, μέχρι και μπουφάν. Πάρα πολύ το δερμάτιλο, πάρα πολύ. Ήταν πιο παλιά στη μόδα, αλλά τώρα ξανά ήρθε. Γενικότερα φέτος κυριαρχεί πάρα πολύ το rock and roll και το γενικότερα το rock style. Σε δερμάτιλο, είχαν βγει τα μπουφάν, περάσαμε στα τοπάκια, για τις γυλαίκες κυρίως αναφέρομαι. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρξει και σε σόρχο. Δεν ξέρω αν βγει στη μόδα αυτό, αλλά γενικότερα κυκλοφορεί πάρα πολύ και σε παπούτσι, όπως αναφέραμε και πριν. Εσύ θα ήθελες να βγει δερματινό σόρουχο? Δεν γνωρίζω βέβαια, δεν έχω δει κάτι παρόμοιο. Ίσως να μ' αρέσει και ίσως να αγοράσω αν κάτι μου αρέσει. Γενικότερα, σου το έχω πει ότι δεν είμαι, όπως προανέφερα αγαπητοί ακροατές, δεν είμαι γενικότερα της μόδας. Δηλαδή, δεν ακολουθώ το τι βγαίνει, αλλά ακολουθώ το προσωπικό μου στυλ, ό,τι μ' αρέσει. Μπορεί να βγει κάτι στη μόδα και απλά να μου ταιριάζει και να το πάρω. Όχι επειδή είναι στη μόδα. Δηλαδή μπορεί να ταιριάξει το προσωπικό μου στυλ. Τώρα άμα βγει το δερμάτινο το εσώρουχο, ποτέ δεν το ξέρει. Μπορεί να μ' αρέσει, μπορεί να ταιριάξει με το στυλ μου. Νομίζω ότι δεν θέλω να σχολιάσω τα λόγια της χαράς. Νομίζω ότι και εσείς θέλετε να τα σχολιάσουμε. Εκτός και μας ακούτε και κάποιοι άνδρες και θα θέλετε να σχολιάσουμε. Λέγεται. Λέ. Λοιπόν, τι λέγαμε. Για το pullover που έλεγα με τις φούστες και με διάκοψη, γιατί καταλήξαμε ένα συζήτημα για το δερμάτινο. Είδες που πάει συζήτηση. Άμα έχει χημία ο άνθρωπος. Φούστες κυρίως, τα pullover και που λέγαμε και τα πλεκτά, θα δούμε και τζιν φούστα, θα δούμε και σε γραμμή α. Σε γραμμή α δεν είναι οι κλώσσοι φούστες που είναι πολύ φουντωτές, να το πω με απλά λόγια, είναι αυτές που είναι όχι τόσο κολλητές. Αυτή τη φούστα νομίζω ότι μπορούν να τα βάλουν όλα τα είδη σωματότυπα που κυκλοφορούν, όλες οι γυναίκες δηλαδή. Είναι μια φούστα την οποία μπορείς να τη βάλεις και καθημερινά για έναν απλό καφέ, με ένα απλό παπούτσι θα έλεγα, ίσιο κιόλας αν δεν προτιμάτε τα τακούνια, και από πάνω οτιδήποτε, από ένα απλό κοντομάνικο μέχρι και πουκάμισο με σακάκι ή και τα φουσκωτά που φάνε που λέγαμε πριν. Αναλόγως όμως τι φουσκωτό που πάνε. Γενικότερα τις φούστες μπορείς να τις, τις παίξεις. Δηλαδή μπορείς να πάρεις μια φούστα και να την κάνεις μπάλα. Όχι, δεν εννοώ σε αυτό. Δεν εννοώ σε αυτό, δεν ξέρω τι κατάλαβες. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω. Μπορείς να πάρεις μια φούστα και να τη συνδυάσεις με ένα τοπάκι. Να δείξει κάτι πιο ωραίο. Κάτι το οποίο δεν είναι τόσο καθημερινό. Μπορείς να πάρεις μια φούστα και να τη συνδυάσεις με ένα πουκάμισο. Να δείξει πιο η φινέτσα, να το πω έτσι. Δηλαδή, γενικότερα τα σπαστά, δηλαδή τοπάκι, φούστα και όχι τα ολόσωμα, μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις και
από το αθλητικό κομμάτι μέχρι και το πιο φιλετσάτο, το πιο στυλάτο. Δηλαδή, μια φούστα, λες ότι θα πας σήμερα μια βόλτα, έτσι, μια φίλη σου. Μπορείς να βάλεις τη φούστα και να βάλεις το All Star ή γενικότερα να βάλεις το αλλά αθλητικό. Αλλά αυτό το All Star, σούπα και το Stan Smith. Νομίζω το All Star, νομίζω, το All Star ήτανε, είναι διαχρονικό γενικότερα. Δηλαδή, All Star φορούσαν τις τελευταίες δεκαετίες, φοριέται. Σε άτομα τα οποία δεν είναι τόσο πάντα αθλητικά και τόσο πιο στυλάτα. Τόσο πιο κύριε, να το πω έτσι. Γενικότερα το All Star πάει με όλα. Πάει και με τη φόρμα, πάει και με το σολτσάκι, πάει και με τη φούστα, πάει και με το παντελόνι. Γενικότερα είμαι πάρα πολύ το All Star, μου αρέσουν πάρα πολύ. Και όταν λέω All Star δεν λέω τα μποτάκια. Γενικότερα το μποτάκι θεωρώ ότι κρύβει το παντελόνι, αλλάζει το στυλ. Το κοντό το All Star αναφέρομαι, το οποίο πάει με όλα. Θεωρώ ότι είναι απλά ένα παπούτσι το οποίο μπορεί να το φορέσει. Να το φορέσει 24 ώρες το 24ωρο. Ναι, θα συμφωνήσω πάλι. Λέει, λέω όμως και μπαλαρίλα. Εντάξει, την μπαλαρίνα μπορείς να τη φορέσεις με αθλητικό. Κοίτα, να δεις τώρα για τις μπαλαρίνες. Δεν μπορούν να βάλουν όλες οι γυναίκες μπαλαρίνες. Συνήθως. Βασικά... να σου εξηγήσω, όχι, πες μου. Βασικά, αλλά φέρεις τις γυναίκες οι οποίες θεωρητικά έχουν πιο χοντρά πόδια. Κατά κάποιο τρόπο ναι, αυτό θα έλεγα. Θέλει να έχεις αρκετά λεπτό πόδι για να μπορέσεις να φορέσεις μπαλαρίνα. Για να δείξει ας πούμε το στυλ της. Ναι, θα το έλεγα. Γενικότερα επειδή είναι πολύ λεπτό καμωμένο παπούτσι η μπαλαρίνα, θα φαίνεται ένα μικρό παπούτσι στην ουσία. Και προς τα πάνω θα υπάρχει ο όγκος. Οπότε στην ουσία θα υπάρχει ισορροπία που λέγαμε πιο πριν, ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία στο σώμα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου. Λέ, συμφωνώ. Όλα λέει το κομμάτι το αισθητικό, έτσι δεν είναι? Ναι, ξεκάθαρα. Αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε με τραγουδάκια και θα τα πούμε σε λίγο. Επανήλθαμε λοιπόν, είμαι η Καμάρη Χαρά και έχουμε ένα μήνυμα από το Μάριο. Λοιπόν Μάριε, θα διαβάσω το μήνυμά σου on air. Λοιπόν, ο Μάριος μας λέει: θα ήθελα να ρωτήσω γιατί οι κοπέλες φοράνε το καλτσόν μέσα από το τζιν και το σηκώνουν πιο πάνω από το τζιν ώστε να ξεχωρίζει το καλτσόν στην κοιλιακή περιοχή. Είναι στυλ? Αν ναι, εξηγήστε ότι δεν πάει σε όλες. Βασικά σε καμία δεν πάει. Κάντε το θέμα μας παρακαλώ. Μάριε, έχω να πω ότι είναι και αυτό μια τάση της μόδας. Προφανώς από ό,τι κατάλαβα δεν σ' αρέσει. Αθανασία, έχεις να προσθέσεις κάτι? Ότι αυτός ο Μάριος πρέπει να έχει πολύ χιούμορ για να έχει λέει το μήνυμα. Επίσης έχω έλεγα να πω ότι πάντως Μάρι με κάνεις να γελάσω που είπες ότι δεν πάει σε καμία. Υπάρχουν κάποιες γυναίκες που έχουν το σώμα για να μπορέσουν να το υποστηρίξουν, να το αντιπροσωπεύσουν γενικότερα, ναι, αυτό. Προφανώς δεν σου αρέσει. Όχι προφανώς, δεν σου αρέσει καθόλου αυτό. Μάριε, δεν έχω να σου πω κάτι. Είναι αυτό. Θεωρούν ότι είναι στυλ. Όπως είναι για παράδειγμα οι παντελόνες που βγήκαν, όπως βγήκαν όλα αυτά. Γενικότερα αυτό το τζιν που μέσα φοράνε το διχτύο, το καλτσόν και το ανεβάζουν μέχρι κάποια περιοχή, βάζουν το σκουλαρίκι και το τοπάκι, θεωρούν ότι είναι, είναι ανάμεσα στο sexy και στο πιο casual. Δηλαδή αυτό το στυλ μπορείς να το φορέσεις με ένα αθλητικό παπούτσι, να πας για καφέ. Αλλά μπορείς να το φορέσεις και με το μποτάκι και με ένα τοπάκι, αλλά λέει πιο sexy. Να πούμε την αλήθεια όμως, ότι πολλές φορές ξεφεύγουν και δεν θέλουν να δείξουν αυτό που νομίζουν ότι δείχνουν. Δείχνουν κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, θεωρείς ότι το παρατραβάνε κάποιες? Ναι, θα έλεγα ότι ναι. Μπορεί δηλαδή να φαίνεται λίγο το διχτάκι μέχρι τον αφαλό έστω. Δεν χρειάζεται να το πούμε το βάζω μέχρι τη μέση. Δεν υπάρχει λόγος. Φαίνεται από τις... συνήθως αυτό το καλτσόν το φοράνε με τζιν με τρύπες, με σκισίματα. Ωραία. Μάρια, θα συνεχίσουμε το θέμα μας σε λίγο. Είμαι η Καμάρη Χαρά και θα πάμε σε διαφημίσεις. Εκπέμπω από τον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων. Τα λέμε σε λίγο. Shine bright like a diamond. Shine
Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Pointer.gr Hosting Experts. 14 έτη λειτουργίας. Αγορά Domain Name Hosting. Δημιουργία site και αξιόπιστο support. Pointer.gr The Hosting Experts. Μπουγάτσα Μιλκάκης. Ποιότητα από το 1982. Τα καταστήματά μας θα τα βρείτε Εγνατία 43 στο κέντρο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2315 5269 36 και Γρηγορίου Κολονιάρη 73 στους Αμπελόκηπους, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 74 95 44. Δημοσιογραφικός Οργανισμός Κονδύλι. 73 χρόνια δημοσιογραφικής προσφοράς στη Θράκη. Η ημερήσια εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη βρίσκεται καθημερινά στα χέρια των αναγνωστών. Ενημέρωση και μουσική από τον Θράκη FM 99,8. Πολιτισμός, σχολιασμοί και τοπική ενημέρωση στο τηλεοπτικό δίκτυο Thraki.net. Δημοσιογραφικός Οργανισμός Κονδύλι. Εγγυημένη ενημέρωση χωρίς δεσμεύσεις. The Barrister Lounge Cafe Bookshop στην οδό Φράγκον 3 απέναντι από τα διοικητικά δικαστήρια. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με καθημερινές δράσεις πολιτισμού τις απογευματινές ώρες μέχρι και τα μεσάνυχτα. Σας περιμένουμε για να απολαύσετε τον καφέ και το πρωινό σας, καθώς και τα βραδάκια με καθαρά ποτά και καλή παρέα να συμμετέχετε στα δρόμενά μας. Εν γραπτό. Επίσημες μεταφράσεις. Δακτυλογραφήσεις. Επεξεργασία κειμένων. Μετατροπή PDF σε Word. Υπαγόρευση. Ψηφιοποίηση αρχείων Excel. PowerPoint. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Φωτοαντίγραφα. Θα μας βρείτε Φράγκον 2 με 4 στη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 544 610. Email engrapto@gmail.com. Engrapto 1@yahoo.com. Engrapto. Μεταφορές μετακομίσεις Γιώργος Φιντανάκης. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 77 72 05 27. Και πάλι. Συγγνώμη για τη διάκοψη που διακόψαμε πριν. Ήταν για να βγουν οι διαφημίσεις. Πού είχαμε μείνει? Στο τζιν με το δίχτυ. Ναι, λοιπόν, βασικά είχαμε μείνει στο μήνυμα που μας έστειλε ο Μάριος και ήθελε γενικότερα να το αναλύσουμε on air. Λοιπόν, Αθανασία, πες μας. Είχα μείνει στη μέση πριν, νομίζω, ναι. Από ό,τι θυμάμαι. Γενικότερα, είναι αυτό που είπα, ότι το δίχτυο, το καλσόν δεν πρέπει να σταματάει στη μέση. Ας σταματάει λίγο πιο κάτω. Ίσα-ίσα δηλαδή να φαίνεται πάνω από το καβάλο στην ουσία. Γιατί, όπως ανέφερα, συνήθως το φοράμε με τζιν, με τρύπες, με σκισίματα, οπότε φαίνεται ήδη αρκετό δίχτυ εκεί. Σηκώνουμε και το τζιν από κάτω και φαίνεται ήδη και κάτω στον αστράγαλο, οπότε δεν χρειάζεται να φαίνεται και πολύ δίχτυ από πάνω. Στην ουσία, βρε κούκλα μου, βάλα μόνο το δίχτυο, το καλσόν και μην βάλεις καν το τζιν αν είναι. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολή. Γιατί γενικότερα αυτό με το διχτυωτό καλτσόν είναι ανάλογο με το παντελόνι που φοράς. Άμα είναι ψιλοκάβαλο, χαμηλοκάβαλο. Άμα είναι χαμηλοκάβαλο, ναι, είναι υπερβολή. Γιατί δείχνεις ήδη πάρα πολλά. Δείχνεις αρκετή μέση. Ενώ άμα φορέσεις ένα ψιλοκάβαλο, βάλεις την ωραία τη ζώνη, βάλεις το διχτυωτό καλτσόν, να φαίνεται γύρω στους 2-3 πόντους. Δεν έχει πολλά σκισίματα το τζιν γενικότερα. Έχω να πω ότι τα τζιν με πολλά σκισίματα και πάρα πολύ μεγάλες τρύπες δεν είναι και πολύ κολακευτικά. Δηλαδή είναι αυτό το ότι τι σε τραβούσαν τα σκυλιά. Έλα τώρα. Ναι, ναι. Όχι, όταν βγαίνω έξω και βλέπω, π.χ. Είχε κυκλοφορήσει και στη μόδα, ευτυχώς δεν το είδα πάρα πολύ, το σκίσιμο στο τζιν πίσω στην κολότσεπη, αλλά να φαίνεται. Έπαθα σοκ όταν το είδα αυτό σε κοπέλα. Συγγνώμη κιόλας, λοιπόν. Θεωρώ ότι αυτό όντως είναι υπερβολή. Okay, είναι κάτι το οποίο ξεπερνά τα συνηθισμένα, δεν είναι κάτι που το βλέπεις συχνά, αλλά ό,τι και να είναι, είναι εν μέρει λίγο υπερβολή. Να εξηγήσω κάτι. Μπορεί μια κοπέλα να φορέσει κάτι και απλά να κυκλοφορήσει στο δρόμο στην ουσία, να πάει για ένα καφέ με αυτή τη συγκεκριμένη την εμφάνιση, μέχρι και το να ανεβάσει φωτογραφία
στα social media, είτε Instagram είτε Facebook. Και επειδή θα το δουν κάποιες, θα νομίζουν ότι είναι γοητευτικό, ότι είναι ωραίο. Α, το έβαλα αυτή, να το βάλω κι εγώ. Οπότε στην ουσία, πολλές φορές πράγματα της μόδας τα αλλάζουνε. Γενικότερα με αυτό που λες, δηλαδή ότι π.χ. είδα εγώ η τάδε να φοράει το τάδε μπλουζάκι, το τάδε παντελόν, το φορέσω κι εγώ. Θεωρώ ότι αποπροσανατολίζεις από το προσωπικό στυλ. Ξεκάθαρα. Ναι, και θεωρώ ότι είναι και υπερβολή. Δηλαδή, άμα σε ρωτήσουν έξω, α, γιατί το φόρεσες, τι θα πεις. Το είδα στην τάδε. Και όμως πολλές το λένε. Είναι παιδιάστικο. Παιδιάστικο, εντάξει. Μπορεί και μια 30χρονο γυναίκα να το κάνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, νομίζω ότι το συγκεκριμένο τζιν 30 χρονών έτσι δεν είναι. Δεν λέω τώρα για το συγκεκριμένο τζιν. Λέω για το γεγονός ότι βλέπουν μια κοπέλα, η 30χρονη θα δει μια 30χρονη να φορέσει κάτι στο περιοδικό. Αν όχι στο περιοδικό, στο δρόμο. Αν όχι στο δρόμο, στην καφετέρια που θα πάει και θα της αρέσει και θα πει: τέλειο, θέλω να το βάλω και αυτό, θα το δοκιμάσει. Μπορεί να με τις πηγαίνει, αλλά από τη στιγμή που της άρεσε στο μάτι, λέει υπέροχο, θα το βάλει και αυτή. Οπότε καταλαβαίνετε με λίγα λόγια για ποιο λόγο η Ελλάδα έχει ανθίσει στα διαζύγια. Ναι, νομίζω ότι είναι κάπως. Ναι. Και έτσι που λες Μάριε, ελπίζουμε να σε καλύψαμε, τουλάχιστον όσον αφορά αυτό το θέμα. Όποιοι θέλετε μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα για κάποιο θέμα που το οποίο θέλετε να συζητήσουμε, για κάποιο θέμα το οποίο δεν έχετε καταλάβει ή θέλετε να πούμε online, οτιδήποτε. Μπορεί να θέλετε να κάνετε κάποια αφιέρωση, ας πούμε, στην κοπέλα σας, ένα τραγούδι. Θα το δεχτούμε, θα χαρούμε πάρα πολύ να δούμε μήνυμά σας. Έγινε σελίδα στο Facebook, να ξέρετε, Styles News λέγεται. Μπορείτε εκεί πέρα να στέλνετε και στις κοπέλες ό,τι μηνύματα θέλετε, για οτιδήποτε, μέχρι και για στυλιστικές δυσκολίες αν αντιμετωπίζετε. Αν μπορώ θα σας στυλίσω, πιστεύω να δω γύρω στο μήνυμά σας. Εκτός αυτού μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email και στο ράδιο παπάκι eolas.org. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι 2313-286-285. Γεια σας. Επανήλθαμε λοιπόν. Έχω λάβει ήδη δύο μηνύματα. Το πρώτο ήταν από το φίλο μας τον Μάριο. Το δεύτερο είναι από τη φίλη μου τη Μαριαλένα, η οποία μου ρώτησε για τη φούστα αλφα γραμμή. Η αλφα γραμμή τόνισα πριν, αλλά μάλλον δεν μ' άκουσες, Μαριαλένα, ότι είναι λίγο πιο ανοιχτή από την πένσιλ. Η πένσιλ στη λωσία είναι κολλητή και αγκαλιάζει το σώμα. Η φούστα σε αλφα γραμμή είναι λίγο πιο ανοιχτή. Είναι κάτι ενδιάμεσο από την πένσιλ και την κλος. Η κλος βέβαια είναι αρκετά φουντωτή φούστα, αλλά σκέψου ότι είναι κάτι ενδιάμεσο από την πένσιλ και την κλωστή φούστα. Αυτό να έχεις στο μυαλό σου. Ελπίζω να σου έλυσα την απορία και είπαμε οποιασδήποτε άλλες απορίες email και στη σελίδα μας Styles News, είτε και προσωπικό μήνυμα αν θέλετε για μένα, Αθανασία Παρλαπάνη, είτε στη φίλη μου Χαρά Καμάρη. Ωραία λοιπόν, και εγώ έχω να πω στη φίλη μου τη Γεωργία. Φίλη μου Γεωργία, μου λες ότι έχεις μαύρους κύκλους. Συνέχεια γενικότερα κάνει παράπονα η φίλη μου η Γεωργία. Να το πω και ο ναι στις αγαπημένες μας ακροάτριες. Λοιπόν, οι μαύροι κύκλοι γενικότερα δείχνουν αφυδάτωση. Δηλαδή ότι δεν πίνουμε πολύ νερό, ότι κουραζόμαστε πολύ, ότι γενικότερα δεν εμπλουτίζουμε τον οργανισμό μας με υγρά. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Εννοείται πίνοντας νερό, έτσι. Εκτός αυτού μπορούμε να κάνουμε κάποια μάσκα. Κάποια μάσκα με μέντα. Δηλαδή μπορείς να βάλεις ένα γουδί ή στο blender, ακόμα πιο εύκολο, να βάλεις φύλλα μέντας, φρέσκια εννοείται, έτσι. Να βάλεις λίγο νερό και λίγο λάδι. Άμα θέλεις μπορείς να ζεστάνεις ζάχαρη, να την κάνεις να υγροποιηθεί με ένα κουτάλι και ένα γκαζάκι, να το ρίξεις μέσα στο blender, το οποίο θα έχεις βάλει λίγο νερό, λίγο λάδι και τα φύλλα μέντας, και θα γίνει μια μάσκα. Αυτό θα το τοποθετήσεις κάτω από τα μάτια. Θα δεις ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά και στο λέω εγώ γιατί
δουλεύω νύχτα και ξέρω πώς είναι να έχεις μαύρους κύκλους. Δηλαδή, εγώ για παράδειγμα ξυπνάω μέρα παραμέρα με μαύρους κύκλους. Είναι κάτι συνηθισμένο πλέον για μένα. Ωραία. Την έχεις δοκιμάσει δηλαδή αυτή τη μάσκα, την έχεις φτιάξει? Ναι, ναι. Πιάνει πάρα πολύ. Γενικότερα η μέντα μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις πάρα πολύ. Όπως τα φαγητά, γλυκά. Είναι γνωστό έτσι. Για τη μέντα. Ναι. Γενικότερα οι ουσίες που έχει μέντα στο πρόσωπο. Το ενυδατώνει. Δεν γνωρίζουμε και πολύ καλά τη μαγειρική. Ναι, έχω ένα γνωστό φιλόσο. Ο οποίος εκτός ότι το χρησιμοποιεί για ντεκόρ, έτσι. Γιατί πάντα η μέντα, βασιλικός και όλα αυτά χρησιμοποιούνται για ντεκόρ. Παρ' όλα αυτά χρησιμοποιούνται και μέσα στο φαΐ. Κάτι που δεν ξέρουμε. Όχι στη γνωστή μορφή, δηλαδή στα φύλλα. Αποξηραμένα. Δηλαδή ο βασιλικός στα φαγητά χρησιμοποιείται αποξηραμένο εννοείται. Για όσους τουλάχιστον ξέρουν να μαγειρεύουν. Δεν ξέρω αν ξέρεις. Εγώ για παράδειγμα που ξέρω και μαγειρεύω. Όλα χρησιμοποιούνται αποξηραμένα. Καμιά επαφή. Καμία επαφή. Είμαι σίγουρη ότι όσοι με ακούνε αυτή τη στιγμή γελάνε με αυτά που λέω για τη μαγειρική. Για τη μαγειρική για σένα, από ό,τι καταλάβαμε, δεν έχει καλή σχέση, έτσι. Καθόλου. Καμία επικοινωνία. Εντάξει, από ό,τι καταλάβατε. Δεν πειράζει. Η Μέντε έχω να πω ότι τη χρησιμοποιεί πάρα πολύ και η Kate Moss. Ξέρετε, είναι ένα γνωστό μοντέλο το οποίο. Καλά, ότι... Kate Moss. Ναι, την Kate Moss την ξέρει και δεν ξέρει το πλήστε το ύφασμα. Ναι, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο με ενδιαφέρει. Για παράδειγμα, με ενδιαφέρει το κομμάτι της μόδας όσον αφορά αυτό το τομέα. Όσον αφορά το τομέα, για παράδειγμα, των ρούχων, αυτό δεν είναι ο τομέας μου. Εσύ, για παράδειγμα, έχεις τελειώσει, όπως είπαμε, η Αθανασία έχει τελειώσει η σχεδιάστρια μου. Όχι, τώρα βλέπω ένα μήνυμα που μου στέλνει η αγαπημένη μου Αθηνά σε σχέση με την Kate Moss και συγγνώμη κιόλας γελάω. Αγαπημένη μου Αθηνά, λοιπόν. Το βλέπω το μήνυμά σου. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Η Αθηνά λοιπόν το έχει σαν πρότυπο. Έχει σαν πρότυπο την Kate Moss. Είναι από τις αγαπημένες της. Η Αθηνά λοιπόν ασχολείται αρσιτεχνικά με το modeling. Αθηνά σου εύχομαι τα καλύτερα, αγαπημένοι μου φίλοι. Συνεχίζουμε λοιπόν με το θέμα μας σχετικά με την Kate Moss. Η Kate Moss πλένει το πρόσωπό της με ροδόνερο. Γενικότερα στο εξωτερικό κυκλοφορεί πάρα πολύ το ροδόνερο. Και όχι μόνο για τους μαύρους κύκλους, γενικότερα σαν καθαριστικό προσώπου. Δε μακιγιάζ, τα πάντα. Στις λεφαρίδες. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, Αθανασία. Δεν γνωρίζω να σου πω την αλήθεια. Για το ροδόνερο γενικότερα. Γενικότερα όλα αυτά που μου λες αυτή τη στιγμή δεν τα πολύ γνωρίζω, αλλά φαίνονται πολύ ενδιαφέρον και θα ήθελα να τα δοκιμάσω, να σου πω την αλήθεια. Ναι, το ροδόνερο έχει πάρα πολλά συστατικά τα οποία εμπλουτίζουν και ενυδατώνουν το πρόσωπο. Δηλαδή στο εξωτερικό το χρησιμοποιούν πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ξέρεις ότι γενικότερα τα μοντέλα τραγουδιστές λόγω του φόρτου, της δουλειάς τους, της κούρασης, από τα make-up που χρησιμοποιούν, γιατί δεν είναι όπως είμαστε εμείς, okay, βάζουμε ένα make-up και τελείωσε, χρησιμοποιούν πολλούς πάτους να το πω έτσι, γιατί είναι... Πολύ στρώσεις make-up εννοείς? Όχι, δεν είναι μόνο στρώσεις, δηλαδή χρησιμοποιούν πάρα πολύ make-up, χρησιμοποιούν και άλλα πράγματα πριν και μετά, δηλαδή πολύ πούδρα και γενικότερα να ξέρετε γυναίκες η πούδρα κλείνει εντελώς τους πόρους του προσώπου και έχω μια φίλη η οποία είναι σε ηλικία 26 χρονών και λόγω του ότι χρησιμοποιούσε συχνά πούδρα έχει βγάλει πλέον ρητίδες και είναι το χειρότερο. 26 χρονών ρητίδες. Ναι, Παναγία. Όταν χρησιμοποιείς make-up και από πάνω... Κάποιες φίλες μου, συγγνώμη, που βάφονται συνέχεια. Να σταματήσω την πούδρα. Δεν θέλω να τη ζω σε 5 χρόνια με ρητίδες. Λέει, η πούδρα είναι το make-up, ας πούμε, ότι άμα υδρώσεις, βλέπεις ότι αρχίζει και φεύγει, βλέπεις τους πόρους γλυκότερα με την πούδρα, επειδή είναι σαν, πώς θα το πω, σαν talc. Κλείνει τους πόρους εντελώς. Δηλαδή και να υδρώσεις, ακόμα και να υδρώσεις, αυτό το φράζει. Και θεωρώ ότι ακόμα και σε ηλικία 30 και 35 χρονών, δεν λέει και ότι καλύτερο. Έτσι, να βγάλεις ρητίδες, είναι αντιστοιχιακό. Ναι. Οπότε... Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, νομίζω αυτά για σήμερα. Τι θα έλεγες να ακούσουμε άλλο, ένα τραγουδάκι? Ναι, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και πριν το ακούσουμε, να σας καληνυχτήσουμε λοιπόν, γιατί κάπου εδώ είναι η ώρα να κλείσουμε το δελτίο μας. Είμαι η Καμάρη Χαρά και μαζί με την Αθανασία Παρλαπάνη. Θα τα ξαναπούμε την άλλη Τρίτη. Στις 7 η ώρα. Καλό σας βράδυ λοιπόν. Καληνύχτα.
Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Pointer.gr Hosting Experts. 14 έτη λειτουργίας. Αγορά Domain Name Hosting. Δημιουργία site και αξιόπιστο support. Pointer.gr The Hosting Experts. Εγγραπτό. Επίσημες μεταφράσεις. Δακτυλογραφήσεις. Επεξεργασία κειμένων. Μετατροπή PDF σε Word. Υπαγόρευση. Ψηφιοποίηση αρχείων Excel. PowerPoint. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Φωτοαντίγραφα. Θα μας βρείτε Φράγκον 2 με 4 στη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 544 610. Email engrapto@gmail.com. Engrapto 1 @yahoo.com. Engrapto. The Barrister Lounge Cafe Bookshop στην οδό Φράγκον 3 απέναντι από τα διοικητικά δικαστήρια. Ανοιχτά από τις 7:30 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με καθημερινές δράσεις πολιτισμού τις απογευματινές ώρες μέχρι και τα μεσάνυχτα. Σας περιμένουμε για να απολαύσετε τον καφέ και το πρωινό σας, καθώς και τα βραδάκια με καθαρά ποτά και καλή παρέα να συμμετέχετε στα δρόμενά μας. Μπουγάτσα Μιλκάκης. Ποιότητα από το 1982. Τα καταστήματά μας θα τα βρείτε Εγνατία 43 στο κέντρο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2315 5269 36 και Γρηγορίου Κολονιάρη 73 στους Αμπελόκηπους, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 74 95 44. Σπαγκέτι αλλά γαλλικά. Η γνωστή κωμωδία του Βασίλη Τσικάρα επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Άρατος και υπόσχεται ανατροπές. Συμπτώσεις, καυγάδες, χωρισμοί, ένα ποτιστήρι και ένας βεδουίνος φέρνουν τα πάνω κάτω. Σπαγκέτι αλλά γαλλικά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Άρατος. Από το Σάββατο 18 Νοεμβρίου, ώρα έναρξης στις 9:15 το βράδυ. Τηλέφωνα κρατήσεων 2315 312 487. Σπαγκέτι αλλά γαλλικά. Χορηγός επικοινωνίας, Ερευνητικός Οργανισμός Ελλήνων. Μεταφορές μετακομίσεις Γιώργος Φιντανάκης. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 77 72 05 27. Δημοσιογραφικός οργανισμός Κονδύλι. 73 χρόνια δημοσιογραφικής προσφοράς στη Θράκη. Η ημερήσια εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη βρίσκεται καθημερινά στα χέρια των αναγνωστών. Ενημέρωση και μουσική από τον Θράκη FM 99,8. Πολιτισμός, σχολιασμοί και τοπική ενημέρωση στο τηλεοπτικό δίκτυο Thraki.net. Δημοσιογραφικός οργανισμός Κονδύλι. Εγγυημένη ενημέρωση χωρίς δεσμεύσεις. Θα σας πω μια ιστορία, ένα παραμύθι που έχει πολλές αφετηρίες. Πολλοί έχουν μια αφετηρία στη ζωή τους. Εγώ δεν ξέρω γιατί, μου πέσανε πάρα πολλές. Ο μεγάλος περίπατος της Άλκης. Ένα ταξίδι στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας μέσα από τη ζωή και το έργο της Άλκη Ζέη. Μια ταινία της Μαργαρίτας Μαντά. Από τον Νοέμβριο στους κινηματογράφους.